Είμαι η Διονυσία Δημητράκη και είμαι παιδοδοντίατρος. Οι σπουδές μου ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύτηκα στην παιδοδοντιατρική και στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία. Ο λόγος που ασχολήθηκα με την παιδοδοντιατρική ήταν γιατί η παιδοδοντιατρική ήταν τελείως διαφορετικός κόσμος από την υπόλοιπη οδοντιατρική. Ο παιδοδοντίατρος ασχολείται με διαφόρων ειδών αναπηρίες, από αυτισμό μέχρι κάποια μεταβολικά σύνδρομα, μέχρι απλή νοητική στέρηση, σύνδρομο Down, τα πολύ γνωστά, ας πούμε, στο κοινό, μέχρι και πολύ πιο εξειδικευμένα, όπως παιδιά με τετραπληγία, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν επιβιώσει χάρη σε ένα θαύμα. Το φάσμα της αναπηρίας, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, απαιτεί προσαρμογές ως προς το πώς θα διαχειριστείς την κάθε περίπτωση, γιατί κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θέλουν πάρα πολύ κόπο για να μπορέσουν να συνεργαστούν με τον οδοντίατρο και υπάρχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται πολλές προσπάθειες, πολλές συνεδρίες, ακόμη και για να καθίσουν στην καρέκλα. Η θεραπεία είναι κάτι πολύπλοκο. Οπότε εκεί που πρέπει να βασιστούμε είναι η πρόληψη. Η πρόληψη από την πρώτη στιγμή. Ήδη από τον πρώτο χρόνο της ζωής ενός παιδιού θα πρέπει να επισκεφτεί τον οδοντίατρο για να μπορέσει να συνάψει μια σχέση η οποία θα κρατήσει πολλά χρόνια και θα βοηθήσει ένα παιδί να έχει καλή στοματική υγεία. Στην πραγματικότητα, κάθε παιδί χρειάζεται τον δικό του χρόνο για να εξοικειωθεί με το περιβάλλον ενός οδοντιατρίου, το οποίο έχει πολλά άγνωστα πράγματα, διαφέρει πάρα πολύ από την απλή καθημερινότητα ενός παιδιού και η εξοικείωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πάρα πολλές επισκέψεις. Δεν μπορείς να πιέσεις την κατάσταση για να προχωρήσεις παρακάτω, αγνοώντας την πιθανότητα ότι αυτό θα δημιουργήσει αρνητική συμπεριφορά στο μέλλον. Και η συνεργασία είναι κάτι που χτίζεται σταδιακά, αλλά μπορεί να γκρεμιστεί ακόμα και σε μία συνεδρία. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ παιδιού, γιατρού και γονέα, σχηματίζοντας ένα τρίγωνο, το οποίο είναι ο βασικός άξονας της προσέγγισης ενός παιδιού στην παιδοδοντιατρική, ένας μάλλον από τους βασικούς άξονες, για να μπορέσεις να συνεργαστείς άμεσα και με τον έναν και με τον άλλον. Πολλές φορές ο ρόλος του γονέα θα πρέπει να ρυθμιστεί εκ των προτέρων με συζήτηση με τον γιατρό για να μπορέσει να είναι βοηθητικός και όχι κατασταλτικός στο έργο του οδοντιάτρου. Ο παιδοδοντίατρος δανείζεται πάρα πολλά στοιχεία από άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία για να μπορέσει να πετύχει αυτό που ακριβώς θέλει, να μπορέσει να εξοικειώσει ένα παιδί. Ακόμη και μετρώντας μέχρι το 10 για να μπορέσεις να κουμπίσεις ένα καθρεφτάκι πάνω στο παιδί, κάτι το οποίο μπορεί στην αρχή να στο σμπρώχνει, για να μπορέσεις να φτάσεις αυτό το καθρεφτάκι να το βάλεις στο στόμα του παιδιού για να εξετάσει τα δόντια. Η συχνή πρόσληψη υδατανθράκων, όπως πατατάκια, κρακεράκια, πράγματα τα οποία έχουμε καθημερινά στη ζωή, στην διατροφή μας και πολλές φορές, πολύ συχνά μέσα στη μέρα, και η συχνή πρόσληψη ζάχαρης σίγουρα δεν βοηθάει στο να διατηρήσουμε ένα καλό επίπεδο στοματικής υγείας, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη τεριδόνας. Όταν πρέπει να βοηθήσεις ένα άτομο με αναπηρία το οποίο έχει σαν άμυνα το δάγκωμα ή το να σε γραπώσει με κάποιο τρόπο, είναι λογικό ότι θα το δεχθείς κάποια στιγμή. Σημασία έχει να έχεις γρήγορα τα ανακλαστικά και σαφέστατα να χρησιμοποιείς τρόπους για να μπορέσεις είτε να το αποφύγεις είτε να μην φτάσεις σε εκείνο το σημείο. Πρέπει λοιπόν το περιβάλλον του ιατρείου να είναι χαλαρό και ήρεμο και να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι πότε το παιδί κουράζεται και δεν θα δεχτεί κάποιο άλλο είδους παρέμβαση και πότε πρέπει να σταματήσεις. Το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι αναπόφευκτο όμως. Στις περιπτώσεις που είμαστε στο μέσο μιας θεραπείας, υπάρχουν ειδικά σαν τουβλάκια ή σαν ψαλιδάκια κάπως κατά κάποιο τρόπο που λέγονται στοματοδιαστολής, που βοηθούν να κρατούν το στόμα ανοιχτό για να μην υπάρχει περίπτωση να δαγκώσουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Πολλά παιδιά χρειάζονται δουλειά πέρα από τον οδοντίατρο να κάνουν παράλληλα δουλειά και στο σπίτι. Ο γονιός σαν θεραπευτής, χωρίς όμως να είναι εξειδικευμένος σε ένα μόνο κομμάτι, είναι πολύπλευρος ο λόγος του γονιού, θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εξοικείωση του παιδιού με την οδοντιατρική θεραπεία. Είτε δανείζοντας κάποιο εργαλείο οδοντίατρος για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με την ιδέα του το καθρεφτάκι μπαίνει στο στόμα, μπαίνει στη στοματική κοιλότητα, είτε
σε κάποιες περιπτώσεις, πάντα με συνεννόηση με τον οδοντίατρο, να αγοραστεί κάποια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, η οποία κάνει δονήσεις, γυρνά, μπορεί να μας εξοικειώσει με το κομμάτι της οδοντιατρικής θεραπείας, γιατί τα περισσότερα μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο οδοντίατρος έχουν είτε θόρυβο, είτε δόνηση, είτε νερό, είτε οτιδήποτε άλλο, κάποια πάστα στήλβωσης. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να ερεθίσει το αισθητηριακό σύστημα του στόματος, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, ή ακόμα και στη χρήση κάποιων εργαλείων, όπως είπαμε πριν, το καθρεφτάκι, ο στοματοδιαστολέας ή ένα καλαμάκι, το οποίο μπορεί στην αρχή να μοιάζει πολύ τρομακτικό. Καλαμάκι εννοώ την αναρρόφηση που ρουφάει τα σάλια και τα νερά, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να δουλέψουμε και πιο εύκολα τη θεραπεία στο ίδιο το οδοντιατρίο. Οι γονείς έχουν πολλά πράγματα να κάνουν μέσα στη μέρα και τα δόντια σίγουρα είναι ένας ακόμη πόλεμος για αυτούς. Ό,τι μπορέσουμε, όποια μάχη καταφέρουμε να κερδίσουμε, είναι προς όφελος του παιδιού και της υγείας του γενικότερα. Οπότε το να βουρτσίσουμε τα δόντια ακόμη και μία φορά την ημέρα, ιδανικά θέλουμε δύο φορές την ημέρα, αλλά ακόμα και μία φορά την ημέρα σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει βάλει ποτέ το οδοντόβουρτσα μέσα στο στόμα, είναι ένα βήμα και είναι ένα κέρδος. Το παιδί αντιλήφθηκε, γιατί ήρθαν όλοι οι γονείς, ήρθαν και οι δύο γονείς, έφεραν δώρα για να μπορέσουν να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί να κάνει παραπάνω πράγματα. Οπότε και το παιδί αντιλήφθηκε ότι κάτι διαφορετικό θα συμβεί σήμερα, κάτι πιο δύσκολο, και εκεί ήταν που το χάσαμε. Δεν χάσαμε τη συνεργασία σαν σύνολο, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει η συνεδρία, γιατί το περιβάλλον του ιατρείου άλλαξε. Το περιβάλλον του οδοντιατρίου πρέπει να είναι σταθερό, να μην υπάρχει αλλαγή στα πρόσωπα, να μην υπάρχει αλλαγή στις συνθήκες, να μοιάζουν όλες τις συνεδρίες flat. Και ας θέλουμε να έχουμε έξτρα βήματα κάθε φορά, δηλαδή έξτρα διαδικασίες. Ωστόσο, αν αυτό κάπου ξεφύγει, το παιδί το αντιλαμβάνεται ότι πάμε να κάνουμε κάτι πιο επεμβατικό. Πρέπει να γίνει ομαλά αυτή η εξέλιξη, αυτή η σταδιοποίηση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να προσεγγίσουν αντικείμενα κοντά στο πρόσωπό τους, πόσο μάλλον στα χείλη, στα μάγουλα και μέσα στο στόμα. Οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και εξοικείωση με όλα τα αντικείμενα. Ένα παιδί όπως μαθαίνει να τρώει, να βάλει ένα κουτάλι μέσα στο στόμα του, έτσι θα πρέπει σιγά σιγά να μάθει και να χρησιμοποιεί μια οδοντόβουτσα. Όχι ο ίδιος απαραίτητα, ο ίδιος ή η ίδια, αλλά με τη βοήθεια του γονιού. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ επιμονή από την πλευρά των γονιών, για να μπορέσει σταδιακά να γίνει. Κάποιο παιδί μπορεί να χρειαστεί ακόμη και 10 ή 20 φορές να έρθει στον οδοντίατρο, ακόμη και μόνο για να μπορέσουμε να βουρτσίσουμε τα δόντια. Είναι κάτι το οποίο θέλει επιμονή και θέλει να υπάρχουν συστηματικά ραντεβού για να μπορέσει ένα παιδί να μην χάσει την επαφή. Και πολλές φορές αναβάλλεται ακόμη και το ίδιο το ραντεβού, γιατί το παιδί μπορεί να μην είναι σε κατάλληλη διάθεση για να μπορέσει να συνεργαστεί. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Για όλους μας υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Πολλές φορές λοιπόν καταλήγουμε στην λύση της γενικής αναισθησίας για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν εκτεταμένες στις αποκαταστατικές ανάγκες. Ωστόσο, η πρόληψη είναι το νούμερο ένα μέλημα του οδοντιάτρου καθώς και του γονιού. Γιατί η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη της θεραπείας. Ο ρόλος του γονέα πολλές φορές θα πρέπει να είναι βοηθητικός ή και κάποιες φορές λίγο πιο επεμβατικός. Οι γονείς σαφέστατα ξέρουν καλύτερα τα παιδιά τους, αλλά πολλές φορές θα πρέπει να προσαρμοστούν ακόμη και οι ίδιοι οι γονείς στις ανάγκες του οδοντιάτρου και μάλιστα να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες. Οπότε η συνεργασία του γονιού με τον οδοντίατρο θα πρέπει να προηγείται της παρέμβασης στο παιδί. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς βάζουν με το ζόρι το παιδί στην καρέκλα, κάτσε, άνοιξε το στόμα, αλλά κάτι τέτοιο ίσως είναι βοηθητικό για τους ίδιους που έχουν να αντιμετωπίσουν κάθε μέρα ένα παιδί το οποίο φέρνει εμπόδια σε πολλές απλές καθημερινές διαδικασίες, που για μας είναι κάτι το οποίο μπορεί ούτε καν να μην το έχουμε σκεφτεί, αλλά για έναν γονιό είναι καθημερινότητα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Ωστόσο, για να μην υπάρξει αρνητική εντύπωση και να μην γίνει κάτι βία στο παιδί, θα πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνει σταδιακά και ομαλά. Οι αλλαγές στο οδοντιατρείο πρέπει να είναι ελάχιστες. Ένα παιδί με αυτισμό παρατηρεί ακόμη και μικρά πράγματα. Μπορεί να παρατηρήσει ότι φοράς διαφορετικό χρώμα μπλούζας. Εξαρτάται βέβαια από το τι παρατηρεί το κάθε παιδί, αλλά σίγουρα παρατηρεί τις μεγάλες αλλαγές. Αλλαγή στη θέση, αλλαγή στο χώρο του ιατρείου, αλλαγή στα πρόσωπα είναι το πιο διαφορετικό πράγμα που μπορείς να αλλάξεις. Αλλά γενικότερα χρειάζεται μία ισορροπία.
Σημασία έχει να μην αλλάζεις τις γεύσεις, να μην αλλάζεις τους ήχους, να μην αλλάζεις τη σειρά που κάνεις κάποια πράγματα και πρέπει σίγουρα στο κομμάτι της εξοικείωσης να είσαι πολύ σταθερός στο τι εξηγείς. Για παράδειγμα, όταν φυσάμε με την αεροσύρικα, θα πρέπει να λέμε πολλές φορές την λέξη αέρας. Και το παιδί μαθαίνει σταδιακά ότι όταν φυσάμε τα δόντια με αέρα, ανοίγουμε μεγάλο το στόμα και καθόμαστε ακίνητοι για να μπορέσουμε να φυσήξουμε σιγά σιγά τα δόντια. Αυτό μπορεί να χρειαστεί ακόμη και 100 επαναλήψεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο όπου ακούγοντας τη λέξη αέρα ή βλέποντας το συγκεκριμένο αντικείμενο, μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε κάνοντας τη σωστή κίνηση. Είναι κάτι το οποίο θέλει εξοικείωση.